ragazzo, nonno ragazzo. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα The Blogger. Έχω να σας πω ότι στην παρέα μας έχουμε την Ελληνική Τράπεζα και εσείς θα μείνετε εδώ, γιατί έχουμε πάρα πολύ ωραία νέα και spicy, έχω να σας πω. Μάλλον κάποιο μέλος από την συμμορία των ληστών που έκλεψαν την Kim Kardashian ήταν λίγο απρόσεκτο. Γιατί, σύμφωνα με πληροφορίες και σύμφωνα με το TMZ, βρέθηκε λίγο πιο κάτω από το ξενοδοχείο όπου διέμενε η γνωστή star ένα σταυρό τον οποίο φορούσε δύο μέρες πριν την μεγάλη ληστεία. 33.180 δολάρια, παρακαλώ πολύ, έκανε αυτός ο σταυρός, ο οποίος ήταν πλατίνα με διαμάντια του οίκου Jacob & Co. Και εντάξει, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτός που το βρήκε ήταν πάρα πολύ καλός άνθρωπος για να τον παραδώσει στις αρχές. Βέβαια, η αστυνομία ψάχνει για ίχνη DNA, μήπως φτάσει και στην διαλεύκανση του εγκλήματος. Και σήμερα, από ό,τι φαίνεται, έχουν πάει όλοι οι δημοσιογράφοι στην Καλιφόρνια και όλοι όσοι μπορούν, τέλος πάντων, από όλα τα sites, για να μπορέσουν να μάθουν ποια είναι η επόμενη κίνηση της Kim Kardashian, η οποία, από ό,τι φαίνεται, έχει ενισχύσει έξτρα την ασφάλεια που έχει γύρω της και έχει προσλάβει κιόλας και ανθρώπους από τις μυστικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών και πάνοπλους bodyguards. Γιατί αυτή είναι η Kim Kardashian. Scrunchy. Ξέρετε αυτή τη λέξη? Αν δεν την ξέρετε, θα τη μάθετε τώρα. Θυμάστε αυτά τα λαστιχάκια που είχαν έξτρα ύφασμα γύρω-γύρω? Ναι, λοιπόν. Επιστρέφουν αυτά. Η κομμότρια μου δεν χάρηκε καθόλου με το που της είπε ότι επιστρέφουν αυτά από τα 80's. Συγκεκριμένα τα βρίσκει πάρα πολύ παλιωμοδίτικα, αλλά από ό,τι φαίνεται όμως θα αναγκαστούμε να τα φορέσουμε σε ολογοουρά ή σε κότσο ή οτιδήποτε, τέλος πάντων, το οποίο θα θυμίζει λες και ξεπηδήσαμε από το Fashion Week. Γιατί από ό,τι φαίνεται θα το βάλουμε σε βινίλ, σε γκλίτερ, σε παγιέτα, σε έντονα χρώματα, ντένιμ, βαμβακερό, σατέν, βελούδινο. Όλες τις εκτελέσεις και σε όλα τα χρώματα. Ετοιμαστείτε! Το Love ψάχνει το επόμενο cover girl και θα μπορούσες κάλλιστα να είσαι κι εσύ. Και συγκεκριμένα θα φωτογραφηθείς από την Kendall Jenner αν χρησιμοποιήσεις ένα hashtag στο Instagram LoveMe17, LoveMe17, ή στο Instagram ή ακόμα και στο Twitter. Λοιπόν, και αυτό είναι μια φοβερή ιδέα της Kendall Jenner αλλά και της Editor-in-Chief του Love, Katie Grant, που θα καταλήξουν σε 20 κορίτσια τα οποία θα ταξιδέψουν μέχρι το LA και μετά θα επιλέξουν το ένα και μοναδικό κορίτσι το οποίο θα είναι cover εξώφυλλο στο Love και θα φωτογραφηθεί από την Kendall Jenner. Τελειώ! Ποιος θα έλεγε ότι σε αυτήν εδώ την εκπομπή θα ασχολούμασταν με τα πολιτικά και πόσο μάλλον με τα πολιτικά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Χίλαρη Κλίντον και Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκαν σε ένα debate, το οποίο αμφιλεγόμενο, συζητήθηκε πάρα πολύ από celebrity και μη. Τώρα ποιος κέρδισε ποιον είναι μια άλλη ιστορία, αλλά δεν θα ασχοληθούμε ακριβώς με αυτό, θα ασχοληθούμε με ένα βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε από έναν άγνωστο, το οποίο είναι φανταστικό, εφιέστατο, και ζηλεύω πάρα πολύ τον μοντέρ που το έφτιαξε. Γιώργο, παρακολούθησε λίγο. Έχω να σας πω ότι οι δύο πολιτικοί τραγούδησαν, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, το Time of My Life και το έκαναν πάρα πολύ πετυχημένα. Δείτε το. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. 'Cause I had the time of my life, and I owe.
each other's hand, cause we seem to understand the urgency. I think he got it from here. Αυτό ήταν το blogger για σήμερα. Επιστρέφω πάρα πολύ σύντομα με ένα νέο επεισόδιο. Παίρνω μαζί μου και την Ελληνική Τράπεζα που είναι σταθερά μαζί μας και σας δίνω ένα μεγάλο φιλί. Λόρα,